να εξασφαλίσουν το αλεύρι, το ψωμί της χρονιάς. Φορτωμένοι με όλα αυτά τα συναισθήματα και έχοντας μπροστά τους δύσκολες μέρες, προσπαθούν και καταφέρνουν με ένα αξιοζήλευτο τρόπο και με μια περίτεχνη ψυχική διαχείριση να μετατρέψουν το θέρο και το αλώνισμα σε πανηγύρι. Τα πρωινά κελαϊδίσματα των πουλιών τους βρίσκουν στον δρόμο για το χωράφι. Τους βλέπουμε, τους ακούμε να στιεύονται και να τραγουδούν. Θα περάσουν υποχρεωτικά από το πηγάδι του Αγιώτη, από το Ζαρελιάνικο, το Παλιοκρόπι, της Φιλιππούς. Είναι τα κεντρικά πηγάδια του χωριού. Εσείς στηρίζετε την κάμερα. Ναι. Ε? Όχι αυτό, σε αυτό. Ε? Σε αυτό. Ναι. Πρέπει όχι, να αποκτήσουν τα ζώα, να γεμίσουν τις τσόκρες το και το πόδι για το νερό της ημέρας. Ναι. Τα σπίτια δεν έχουν νερό. Πηγές ίδρυυσης και τροφοδοσίας είναι τα πηγάδια. Πάνω από 120 πηγάδια το χωριό για ίδρυυση και άρδευση. Το πηγάδι είναι χώρος όπου διαμορφώνεται και συντελείται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής του χωριού. Εδώ μοιράζονται τα προβλήματα και υφαίνουν τα όνειρά τους. Εδώ προξενεύουν και προξενεύονται.
Εδώ μοιράζονται λύπες, χαρές και όνειρα. Εδώ γίνονται οι συναντήσεις και τα ερωτικά σκυρτήματα των νέων. Το πηγάδι συγχρόνως είναι χώρος ξεκούρασης. Τα χαραγμένα χείλη των πηγαδιών από το ανεμοκατέφτασμα του κουβά είναι ποτισμένα με υδρότα. Εμείς δυστυχώς αυτά τα ιστορικά μνήμια δεν τα σεβαστήκαμε. Θα δούμε τις χαραγμένες πέτρες ξυλωμένες και πεταμένες, εκφράζοντας ένα μεγάλο παράπονο και ένα γιατί. Γιατί δεν μας αφήσατε στην ησυχία και στις αναμνήσεις μας. Το πηγάδι δεν εξασφαλίζει μόνο νερό. Ποτίζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Χώροι ποτισμένοι με έντονα συναισθήματα. Βρίσκουν μόνοι τους στη σειρά ποτίσματος και χωρίς καθυστέρηση θα πάρουν τον δρόμο για το χωράφι. Σερούλη, γιατί ο Θέρος σήμερα προβλέπεται δύσκολος να έχουμε λιγάκι νεράκι κρύο. Πολύ και μου πιέζει λιγάκι δύσκολο. Ευτυχώς ξεκινήσαμε και πριν πιάσει πολύ ζέστη. Αφού ολοκληρώνουν το πότισμα, χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να πάμε για το χωράφι.